Αν τυχόν ταξιδέψατε στη Νότια Σερβία όταν επισκεφθείτε τη λεγόμενη πόλη του Διαβόλου, φυσικό φαινόμενο αυτής της περιοχής, και αν δείτε τα ξαχουστά λουτροθερμαπευτήρια Λούκοβσκα και Πρόλομ, μην παραλείψετε να δείτε τις εκκλησίες και τα μοναστήρια αυτής της περιοχής που χρονολογούνται στην εποχή της Αντίκας. Εμείς επισκεφθήκαμε ορισμένα από αυτά τα σερβικά ιερά προσκυνήματα και σας τα περιγράφουμε. Τα μοναστήρια του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Θεοτόκου, τα οποία έκτισε σαν δωρεές του στην τότε Κωμόπολη Τόπλιτσα και στη σημερινή Κουρσούμλια, ο μεγάλος Σέρβος Ζουπάνος Στέφανος Νέμανια, είναι τα πραγματικά μαργαριτάρια αυτού του τόπου. Ο Στέφανος Νέμανια έκτισε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου όταν ο ίδιος ήταν ακόμα τοπικός άρχοντας της Κωμόπολης Τόπλιτσα και της τριγύρω περιοχής. Αντίστοιχα, προτού γίνει μεγάλος ζουπάνος και βασιλιάς της Σερβίας το έτος 1168. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το μοναστήρι της Παναγίας Θεοτόκου χτίστηκε σε βυζαντινή τεχνοτροπία σε αντιδιαστολή από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, που αποτελεί την αντιπροσωπευτικό κτίσμα από την περίοδο της αρχής της αρχιτεκτονικής της σχολής της περιοχής Ράσκα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μοναστήρι ήταν η κορώνα, το μαργαριτάρι ανάμεσα στις δωρεές του Νέμανια, επειδή πολλά άλλα μοναστήρια πρόκειται να χτιστούν έχοντας σαν παράδειγμα ακριβώς το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Αργότερα ο Νέμανια έκτισε και τα φημισμένα μοναστήρια Στουντένιτσα, τη Μονή Χιλανδαρίου και πολλές άλλες θαυμάσιες εκκλησίες, όμως αυτό ήταν το πρώτο κτίσμα του. Και ο τόπος τον οποίο χτίστηκε αυτό το μοναστήρι πάνω στο λόφο δεν εξελέγει τυχαία. Στον τόπο αυτό υπήρχαν ερείπια ενός αρχαιορωμαϊκού ναού και ο Στέφανος Νέμανια αποφάσισε να χτίσει ορθόδοξο ιερό ναό πάνω σε αυτά τα ερείπια. Αυτός ο τόπος προσέλκυσε και άλλους και έτσι το έτος 1951, σε άμεση απόσταση από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, το οποίο φαίνεται από όλα τα σημεία της πόλης Κουρσούμλια, χτίστηκε ένα αναμνηστικό οστεοφυλάκιο ύψους 8 μέτρων, αφιερωμένο στους μαρτυζάνους πολεμιστές που έπεσαν στις μάχες για την απελευθέρωση της Κουρσούμλια στον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Ο Στέφανος Νέμανια έκτισε την εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία Θεοτόκο πάνω στα θεμέλια βυζαντινής εκκλησίας, ταυτόχρονα όταν έκτισε και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, δηλαδή κατά τη χρονική περίοδο από το 1158 ως το 1165. Τα θεμέλια αυτής της εκκλησίας αποτελεί ένα τρίγωνο που χτίστηκε την περίοδο της κυριαρχίας του Βυζαντίνου με επιβλητικό πέτρινο τέμπλο που σώθηκε σχεδόν ολόκληρο. Εδώ ο Νέμανια ίδρυσε γυναικείο μοναστήρι, στην οποία μόνασε η σύζυγός του Άννα. Σήμερα αυτή η εκκλησία είναι γνωστή για τη Λαϊκή Σύνοδο, που γίνεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή εν ώψη του Πάσχα, όταν συσπερώνονται χιλιάδες πιστών από την τριγύρω περιοχή. Και οι δύο αυτές εκκλησίες του Νέμανια είχαν μολύβδινη σκέπη και γυάλιζαν από μακριά. Ακριβώς γι' αυτό η καποτινή Κωμόπολη Τόπλιτσα, δηλαδή η σημερινή Κουρσούμλια, έφερε έναν καιρό το όνομα Μπέλε Τσρκβε, στη μετάφραση Λευκές Ευκλησίας. Η εκκλησία της Αγίας Τριάντας στο κέντρο της πόλης Κουρσούμλια χτίστηκε το έτος 1902.
Σύμφωνα με ορισμένα παλιά κείμενα, οι καφετζίδες της πόλης έδωσαν έρανο για ανέγερση αυτής της εκκλησίας, επειδή έλεγαν ότι η πόλη πρέπει να έχει έναν ιερό ναό για την προσευχή στο Θεό στο κέντρο της πόλης. Η εκκλησία τοιχογράφηκε απόλυτα και το έτος 2002 ανακαινίστηκε εντελώς, όταν επίσκοπος αυτής της περιοχής ήταν ο νυν Σέρβος Πατριάρχης, κυρίος Ειρηναίος. Στον τόπο στον οποίο ο παραβόταμος Κοσανίτσα χύνεται στον ποταμό Τόπλιτσα, βρίσκονται τα ερείπια μιας βυζαντινής βασιλικής από τον 7ο αιώνα. Όλη αυτή η περιοχή είναι γνωστή με την ονομασία Πύργος της Μάρας και πήρε όνομα από τη Μάρα, σύζυγο του Σέρβου δεσπότη Τζούρατζ Μπράνκοβιτς από το 15ο αιώνα. Για το πολιτιστικό και το θρησκευτικό πλούτος της περιοχής της πόλης Κονσούμλια μιλάει ευγλώδητα και η δήλωση του καποτινού Σέρβου Πατριάρχη Βαρνάβα από το έτος 1934 ότι η ιστορία της περιοχής Τόπλιτσα αποτελεί στην ουσία την ένδοξη ιστορία του λαού μας εν μικρό.